Τις 300 έφτασαν οι αιτήσεις για οικίσκους στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, με τις συνθήκες που διαμορφώνονται αυτή την ώρα να μπορούν σε πρώτη φάση να καλύψουν τις ανάγκες 20 οικογενειών στο Αρκαλοχώρι και 8 στη Βόνη, αφού μέχρι στιγμής έτοιμοι να υποδεχθούν κόσμο είναι 28 οικίσκοι. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου για υποβολή αιτήσεων, αυτή την ώρα γίνεται η επεξεργασία και η διαδικασία προτεραιοποίησης, οπότε είναι θέμα 24 ώρων να ξεκινήσουν να μπαίνουν στους οικίσκους οι πρώτοι πληγέντες. Οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί αυτή τη στιγμή είναι περίπου 300. Πιστεύω ότι μπορεί να ξεκινήσουν από αύριο. Το ότι θα έχουν μέσα ένα κρεβάτι, ένα στρώμα, κλινοσκεπάσματα και αυτά, δεν το συζητάμε καθόλου. Είμαστε έτοιμοι από αυτά, τα έχουμε στην άκρη, καινούργια όλα. Το ότι θα σιτίζονται αυτοί που θα είναι μέσα στους οικίσκους σε πρώτη φάση, θα σιτίζονται. Οπότε δεν είναι άμεσο το να έχει μια ηλεκτρική κουζίνα ή να έχει ένα ψυγείο, εφόσον θα σου παρέχεται η σίτιση δωρεάν. Αλλά εμείς θα φροντίσουμε ώστε να μην τους λείψει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Όπως είπε στην Κρήτη TV ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης, συνολικά στο Δήμο έχουν φτάσει 34 οικίσκοι, εκ των οποίων έχουν στηθεί 28. Αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, όπου αναμένονται ακόμη 90 οικίσκοι στην περιοχή, άθροισμα δηλαδή 114 που συνεχώς αυξάνεται. Και από την εθελοντική προσφορά ιδιωτών, που ήδη έχουν εκφράσει πρόθεση ενίσχυσης με 12 οικίσκους, που θα ενισχύσει περαιτέρω τον αριθμό στους 126, και οι οποίοι γίνεται προσπάθεια να τοποθετηθούν όχι μόνο στα σημεία των καταβλισμών που έχουν οριστεί, αλλά και σε οικισμούς των οποίων οι κάτοικοι αδυνατούν να μετακινούνται. Έχουμε έντονες οχλήσεις από οικισμούς όπως είναι ο Σαμπάς, όπως είναι το Χουμέρι. Μιλάμε τώρα για οικισμούς που έχουν σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί. Μιλάμε για το Ίνι που μας πιέζουν. Έχουμε αρκετές οχλήσεις. Με δική του ευθύνη, κόστος και εργασία, ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων φτιάχνει την ίδια ώρα οικίσκους για τους πληγέντες του σεισμού. Οι αίθουσες που είχαν κάποτε χρησιμοποιηθεί για να φιλοξενηθούν μαθητές των Μελεσσών έως ότου ανακατασκευαστεί το σχολείο τους, διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε άνθρωποι που δεν έχουν που να μείνουν να βρουν καταφύγιο σε έναν από αυτούς. Έχουμε ζητήσει από το κεντρικό κράτος να μας στείλει περίπου 40 οικίσκους. Δεν έχει έρθει τίποτα ακόμα στο Δήμο το δικό μας. Από τη στιγμή την οποία βλέπουμε τι ζημίες έχουμε πάθει, ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων ξεκίνησε από μόνος του να ανακατασκευάζει, όπως βλέπετε, οικίσκους εδώ, προκειμένου να στεγάσει μέσα οικογένειες. Έξω από το κλειστό γυμναστήριο των Μελεσσών ετοιμάζονται ήδη 10 οικίσκοι, ενώ η διαδικασία προβλέπεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Με συνεργεία του Δήμου, με υλικά του Δήμου, με τα πάντα, και θα βγάλουμε 10 οικίσκους αυτή τη στιγμή, και στο χώρο αυτό που βλέπετε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο των Μελεσσών θα τοποθετηθούν μετά άλλοι 5, προκειμένου να στεγαστούν οικογένειες μέσα που έχουν πρόβλημα στις μελέσεις. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος περιοχής Μανώλης Κοκοσάλης, σε αυτή την προσπάθεια συγκινητική είναι ενίσχυση και από ιδιώτες με δωρεές και υλικών που φτάνουν συνεχώς. Όπως τη ΕΙΔΑΠ που αναμένεται να φτάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με υλικό για αποκατάσταση ζημιών στα υδραυλικά και τις παροχές στην περιοχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί είναι ότι κάποιες περιοχές του Δήμου μας δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στην πλατφόρμα. Οι άνθρωποι ανησυχούν, είναι πολλοί, βλέπουν τα σπίτια τους κατεστραμμένα, θέλουν να δηλώσουν την πλατφόρμα και δεν μπορούν. Από αύριο θα αρχίσει, όπως τόνισε ο κύριος Φραγκάκης, η παραλαβή και νέων λιώμενων αιθουσών δασκαλίας. Στις 24 που έχουν ήδη φτάσει στο Δήμο, θα αρχίσουν να φτάνουν τμηματικά και νέες, με δέσμευση αυτές να φτάσουν συνολικά τις 64 μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Μπήκαμε σε ένα δρόμο σωστό. Περιμένουμε τις υπόλοιπες σχολικές αίθουσες δασκαλίας, οι οποίες θα ξεκινήσουν από αύριο. Αύριο φορτώνονται 7. Πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε γύρω στις 24 εδώ, και αύριο φορτώνονται 7 και θα φορτώνονται κάθε μέρα μέχρι και τέλος του μήνα. Θα παραλαμβάνουμε κάθε μέρα καινούργιες αίθουσες.